Φίλε και φίλοι, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα Greek Stories εδώ στο Χελένη και τη με τον Αυγουστίνο, όπω κάθε Δευτέρα 8 με 8.30. Σήμερα, νομίζω κάτι που θα θέλαμε πάρα πολύ για όλου εμά που ζούμε στην Αγγλία είναι να ζούμε τουλάχιστον 6 μήνε το χρόνο στην Ελλάδα. Και νομίζω η Σοφία Γονιανάκη το έχει καταφέρει αυτό. Καλησπέρα, Σοφία. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες σήμερα στα στούντιο του Hellenic TV. Η Σοφία yeah. Γωνιανάκη είναι Spa Manager, σωστά και ζει το μισό χρόνο στην Ελλάδα και το μισό χρόνο στην Αγγλία. Μάλιστα. Ωραίο ακούγεται. Ωραίο, είναι ιδανικό. Είναι. Πες, πες μας λίγο για σένα, ε, λίγο το background σου, πόσα χρόνια είσαι στην Αγγλία εμένα ουσιαστικά το background μου είναι, εγώ είμαι απόφητη δίκη επιχειρήσεων, ουσιαστικά, στο Ατεήρια Κλείου Κρήτη. Ε, ξεκίνησα και ασχολήθηκα με τον τομέα τη διαφήμιση και τον τομέα ουσιαστικά τη ασφάλιση. Okay. Ε, ψάχνα κάτι μετά τη διοίκηση επιχειρήσεων, επειδή είναι κάτι λίγο πιο γενικό, ένα κλάδο που να με εκφράζει λίγο περισσότερο. Πέρασα από αυτού του κλάδου που μου άρεσαν πάρα πολύ και στη συνέχεια ήθελα να ασχοληθώ με τον τομέα του τουρισμού. Ε, μέσα από το τομέα του τουρισμού, που βρήκα ότι είναι κάτι που με εκφράζει ακόμη περισσότερο. Ε, από εκεί και πέρα, γνώρισα ουσιαστικά την εταιρεία, εκπαιδεύτηκα πάνω στο κομμάτι του wellness και από εκεί και πέρα εντάθηκα ενεργά. Η εταιρεία είναι η Αγίο Σπα, σωστά. Αγίο Σπα, μάλιστα. Η οποία έχει. Τι, τι κάνει ακριβώ η Αγίο Σπα, έχει, έχει πάρα πολλά σπα σε ξενοδοχεία. Εξήγησε μα λίγο έτσι να καταλάβουμε. Ναι, η Αγίο Σπα ουσιαστικά είναι μια εταιρεία η οποία εξειδικεύεται στη λειτουργία σπα μέσα σε ξενοδοχεία. Okay. Ε, αυτό βρίσκεται σε όλο τον ελληνικό χώρο. Από εκεί πέρα είναι στην Κύπρο και στον Πάνσκο. Ε, είναι μια εταιρεία που είναι ανεξάρτητη, είναι δομημένη, έχει όλα τα τμήματά τη και από εκεί και πέρα με το background του καθένα ε, μπορεί να ενταχθεί, να εκπαιδευτεί, γιατί όλοι εκπαιδεύονται πάνω στο κομμάτι του Wellness, είναι το αντικείμενό μα έτσι κι αλλιώς και να λειτουργήσει ενεργά ε, με βάση το, το background του, τι γνώσει του και την κλίση του. Οπότε εσύ όταν ήσουν στην Ελλάδα και τελείωσε. Ε... Ε, τα, τις σπουδές του management, του business management, αποφάσισε ναι. να αρχίσει να συνεχίσει στην Αγγλία, Όχι. Έχω ξεκινήσει στην Ελλάδα. Ναι. Κάποια στιγμή, όταν έκανα με τη μετάβαση του αντικειμένου, ουσιαστικά και το για το κομμάτι του τουρισμού. Και μέσα στο κομμάτι του τουρισμού, ε, μέσω γνωστών και φίλων, γιατί κάπω έτσι τουλάχιστον δηλαδή, έγινε στη δική μου περίπτωση, ε, έτσι μεταφέρθηκα έτσι, στο κομμάτι τη Αγγλία. Αλλά ταυτόχρονα ήθελα να έχω και μία δίωδο να περνάω χρόνο στη χώρα μου. Ε, δηλαδή, ήθελα λίγο να πιάσω αυτό το ιδανικό σενάριο. Μου άρεσε. Ε, και μέσω του, επειδή κοιτούσα τον τουρισμό έτσι και αλλιώ, και είναι κάτι εποχιακό έτσι και αλλιώ, ε, με βα... Το ότι έχει να κάνει στον ελληνικό χώρο, ε, κοιτούσα αυτά τα δύο αντικείμενα, δηλαδή την Αγγλία και την Ελλάδα. Ε, και μπόρεσα να το φέρω ει πέρα. Οπότε... Ε, βέβαια, ναι, πες μου. Ναι. Όχι, θέλω να πω ότι υπάρχει και η δυνατότητα για κάποιον να θέλει να δουλεύει κανονική εργασία, 12 μήνε εργασία, ό,τι έχει yeah. να κάνει yeah. στο βαστό τομέα του τουρισμού. Δεν είναι κάτι δεδομένο. Είναι κάτι που είναι επί το πλήσεων. και στην ίδια την εταιρεία μπορεί να το κάνει. Οπότε, τι ήταν αυτό το οποίο, ε, Σοφία, ουσιαστικά σε έκανε να πει ότι εγώ δεν θέλω να είμαι 12 μήνε το χρόνο στην, στην, Αγγλία. Θέλω να ξοδεύω και 6 μήνε στην Ελλάδα. Ήταν ο καλό ο καιρό, ήταν να σε κοντά στην οικογένειά σου, φίλου σου. Τι, τι ήταν. Είναι όλα αυτά, είναι ένα συνοθήλευμα καταστάσεων. Γιατί ουσιαστικά η Αγγλία, σαν χώρα, έχει να σου προσφέρει πάρα πολλά, και σε ατομικό επίπεδο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Ε, Όμω, σε όποιο ιδανικό σενάριο και αν βρίσκεσαι, ε, δεν μπορεί να σου προσφέρει αυτό το άρωμα τη χώρα σου. Ακριβώ. Ε, είναι λίγο συναισθηματικό. Ε, Επίση, είναι και το κλίμα, είναι η ανθρώπινη κουλτούρα. Ε, και ήθελα να, να, βρίσκομαι με το... Και με, να έχω αυτό, να έχω και μία δίωδο, αν κάποια στιγμή θέλω να επιστρέψω σε πρώτη mm. φάση ε, και σε δεύτερη φάση για να περνάω περισσότερο χρόνο εκεί. Ταυτόχρονα με το να βρίσκομαι εδώ. Φαντάζομαι αυτές οι δουλειές είναι πιο ιδανικές για κόσμο, ο οποίος είναι... Στην αρχή και στη μέση τη καριέρα είναι δύσκολο να έχει οικογένεια και παιδιά. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι στη μία, στη μία χώρα και την άλλη στην άλλη. Αλλά φαντάζομαι Πρέπει να είναι φοβερό να μπορεί να ζει και στι δύο χώρε. Ποια είναι έτσι η εμπειρία σου, ε, δεν ξέρω. μπορεί να είναι δύσκολο. Γιατί υπάρχουν και άλλοι παράγοντε πέρα από σένα, όταν μπαίνει στην διαδικασία και έχει παιδιά, οικογένεια κτλ. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει και με, το, με τον άνθρωπο, έχει να κάνει με το τι επιζητάει. Ε, για μένα είναι ένα πολύ ωραίο συνέστημα γιατί ουσιαστικά λαμβάνω τα καλύτερα από δύο χώρε. Δηλαδή, θεωρώ ότι το καλοκαίρι και η Ελλάδα είναι κάτι το οποίο είναι συνώνυμα. Όταν κάποιο σκεφτεί, το ένα συνοδεύει το άλλο. Ε, ταυτόχρονα, η Αγγλία είναι για μένα τουλάχιστον όχι χειμώνα στα καλύτερά του. Yeah. Ε, yeah. έχει διαφορετικές εμπειρίες, έχει διαφορετικό, διαφορετικό, τρόπο διαχείρισης καταστάσεων, έχει διαφορετικό κλίμα. Και όταν λέω κλίμα δεν εννοώ μόνο το κλίμα το εξωτερικό, εννοώ εργασιακό κτλ. Οπότε έχει να σου προσφέρει πολλά και το ένα περιβάλλον και το άλλο. Σοφία, η, σε σχέση... εσύ τώρα δουλεύεις σε μια άλλη εταιρεία στην Αγγλία. Ποια, yeah. ποια είναι ουσιαστικά η διαφορετικότητα που θα σου δώσει σαν επιχείρηση η Αιγαίος Πας, ε, στην Ελλάδα, ας πούμε, σε σχέση με αυτό που είσαι τώρα στην Αγγλία. Στο κομμάτι του Wellness, γιατί αυτό αυτός είναι ο κλάδο, αυτό είναι το αντικείμενο. Θα πω ότι έχει να κάνει πάρα πολύ με το κομμάτι τη εξελισμότητας. Επειδή δεν είναι ένα σπα σε ένα ξενοδοχείο μεμονωμένο ή δεν είναι μια, ένα, ένα σπα από μόνο του, είναι μια ολόκληρη εταιρεία η δεν ειναι ενα σπα δομημένη, έχει ολόκληρα τμήματα, οπότε μπορείς να εξελιχθεί και ανάλογα το background σου και ανάλογα την κλίση σου σε πολύ διαφορετικά αντικείμενα. Δηλαδή από θεραπευτής, μπορεί να πας εκπαιδευτής θεραπευτών, manager, πολιτής, back office, ναι. so δηλαδή, ναι. Ε, από εκεί και πέρα, ε, ένα κομμάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό ε, είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη στήριξη στη μετάβαση από χώρα σε χώρα. Αυτό, υπάρχει γιατί, πολύ γιατί μεγάλη ομορφιότητα. Πρέπει να είναι κάτι πολύ δύσκολο να αφήνει ναι. που μένει και ξαφνικά να μετακομίζει στην Ελλάδα και μετά να ξαναγυρνά. Είναι κάτι το οποίο σε βοηθάει, Αγίο, σπα αυτό. Βοηθάει, γι' αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό, διότι είναι όλα έτοιμα για σένα πριν από σένα. Είναι oh. ότι τη στιγμή που θα σε παραλάβουν από το αεροδρόμιο, γίνεται παροχή στέγη, οπότε θα σου δείξουν το χώρο το οποίο θα δουλεύει, το χώρο τον οποίο θα μένει. Yeah. Αλλά δεν σταματή. Ταϊκή, δεν κάνεις απλά την εκπαίδευσή σου, γιατί υπάρχουν σεμινάρια και εκπαιδεύσεις πριν μεταβείς στη χώρα. Yeah. Ε, υπάρχουν συνεχείς εκπαιδεύσεις μέσα στη διάρκεια της σεζόν, ε, όπου υπάρχουν άτομα που έχουν χρηστεί για αυτό το λόγο ως εκπαιδευτές και είναι δίπλα στα παιδιά του θεραπευτές, καθώς και στους managers, στα κομμάτια θέματα του management. Ε, ταυτόχρονα ε, και σαν manager δεν εκπαιδεύεσαι απλά και πρέπει να διεκπαιρώσεις το έργο σου. Ουσιαστικά έχει του δικού υπεύθυνου σε θέματα διαδικασιών και πολίσεων, τα οποία έχουν και φυσική παρουσία στα SPA, αλλά και καθημερινή επικοινωνία που σε βοηθάνε, σε συντονίζουν, γιατί και εσύ, σαν μάνατζερ, έχει τη δική σου ομάδα, πρέπει να βοηθήσει, να συντονίσει, να επιβλέψει, και ταυτόχρονα έχει του δικού σου οι οποίοι είναι δίπλα σου για να μπορεί να τελέσει το έργο σου άριστα. Άρα, με είναι. λίγα λόγια, Σοφία, η, η Αιγία Σπα σου προσφέρει και στέγη αυτού του έξι μήνε, Είναι πληρωμένη. Ναι, ναι. Wow. Οπότε είναι πιο εύκολο το να μεταβεί. Έξι, έξι μήνε λοιπόν στην Ελλάδα δουλεύει με πληρωμένα τα έξοδα στέγη. Ναι. ναι. Wow, Αυτό είναι νομίζω. Και, και είναι και πολλέ διαφορετικέ οι θέσει. Δηλαδή, μου λε, είναι, είναι θέσει θεραπευτών, είναι θέσει management. Δεν είναι ναι. μια συγκεκριμένη θέση σε ένα συγκεκριμένο μέρο και μπορεί να, να πα σε διαφορετικά ξενοδοχεία σε διαφορετικέ μέρη, μέρη τη Ελλάδα. Ναι, έχει και, βρίσκονται αυτή τη στιγμή πάνω στα 400 καταστήματα. Έχει σε όλη την Ελλάδα, ε, στην ελλαδική περιφέρεια και μετά μιλάμε για Κύπρο, όπου τα, μετά ουσιαστικά μιλάμε για χειμερινή περίοδο, για Μπάνσκο, για Βουλγαρία. Α, και, και να ρωτήσω ναι. κάτι, Σοφία, πώς είναι η καθημερινότητα. Μου λες, μου πήγες, μου λες ότι φτάνω στην Ελλάδα, σε περιμένω στο σε αεροδρόμιο, σε πηγαίνω ναι. στο ξενοδοχείο που μένεις... Και μετά η καθημερινότητα ποια είναι, υπάρχουν κάποια ρεπό, είναι, είναι πολλέ οι ώρε εργασία, πώ δουλεύει ακριβώ. Ωραία, και okay, δουλεύει κανονικά το ωράριο σου, έχει το ρεπό σου. Από εκεί και πέρα η καθημερινότητά σου. Και για μένα το θελτικό κομμάτι τη όλη υπόθεση είναι ότι το εργασιακό περιβάλλον είναι μέσα στα ξενοδοχεία. Ε, τα ξενοδοχεία είναι πεντάστερα. Μέσα στα ξενοδοχεία υπάρχουν τα σπα, τα οποία όλα τα ξενοδοχεία και τα, τα, ξενοδοχεία έχουν δημιουργηθεί για να δώσουν έτσι μια ιδανική συνθήκη στον επισκέπτη που έχει κάνει διακοπέ ε, σε καλοκαιρινή περίοδο. Και μαζί μα αυτό... κάνει διακοπέ και εργαζόμενο από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, έτσι, έχει, έχει τα, τα πρέψ του. Ε, το SPA, από την άλλη πλευρά, είναι ένα χώρο που έχει δημιουργηθεί για να δώσει πάλι στον επισκέπτη το μέγιστο τη εμπειρία του, το οποίο έχει να κάνει με ομορφιά, χαλάρωση, ηρεμία και αποσυμφόρηση. Οπότε αυτό το λαμβάνουμε και εμείς για να μπορούμε να το μεταδώσουμε στον κόσμο. Το υπόλοιπο κομμάτι επί το πλήστον, και αυτό που θεωρώ είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του wellness είναι ότι όλα κινούνται γύρω από τον ανθρώπινο παράγοντα. Δηλαδή ότι ο κάθε επισκέπτης που θα έρθει είναι μοναδικός, θέλει διαφορετικό αποτέλεσμα, ε, θέλει διαφορετική διαχείριση και αυτό επιζητάμε κιόλας, να φτιάξουμε κάτι ξεχωριστό για τον καθένα. Έτσι αυτό... ώστε να λάβει το αποτέλεσμα που θέλει. Από ε, αυτόν τον και... χρόνο, πώ δουλεύει αυτό, Δηλαδή, συνήθω πότε παίρνουν κόσμο να πάει να δουλέψει στις, στην Αιγαίο Σπα μέσα στη χρονιά, Αυτό το εξάμεινο, ε, α πούμε, πότε ξεκινάει συνήθω. Ε, αυτό έχει να, 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 να κάνει με, με την έναρξη των ξενοδοχείων. Ναι. Ε, από εκεί και πέρα, ε, έχει να κάνει και με τον κάθε εργαζόμενο. Γιατί κάποιο μπορεί να μην έρθει στην αρχή, να μπορεί να έρθει λίγο αργότερα. Ναι. Ε, επειδή... Καθημερινά, είναι πούμε. Η αρχή μπορεί να είναι Μάρτιο, μπορεί να είναι Απρίλιο. Δηλαδή, έχει, έχει να κάνει με την έναρξη τη σεζόν. Ναι. Επί το πλήστο, ναι, ναι. Ε, Μπορεί να είναι Μάρτιο, μπορεί να είναι Απρίλιο, μπορεί να είναι και Μάιο. Δηλαδή, εκεί πέρα επί το πλήστο επικεντρώνεται και η λήξη πάει ταυτόχρονα. Δηλαδή, μπορεί να γίνει τέλειο Οκτώβρη, μέσα Νοέμβρη ε, ή τέλειο Νοέμβρη. Γενικότερα η Ελλάδα έχει, ε, έχει μεγαλύτερη ε, σεζόν, έχει μεγαλύτερο, είναι μεγαλύτερο το χρονικό, το χρονικό, ο χρονικό χώρο που δεσμεύεσαι, α το πούμε. Οπότε, Σοφία, η καθημερινότητά σου περιλαμβάνει ας πούμε, και στιγμές για σένα. Δεν είναι μόνο από το πρωί μέχρι το βράδυ δουλεύει, σωστά. Ε, όχι, εντάξει, εννοείται. Καταρχά, μόνο το γεγονό ότι βρισκόμαστε σε ένα χώρο ε, ο η φιλοσοφία και η όλη η λογική είναι η ηρεμία και η χαλάρωση, είναι κάτι το λαμβάνουμε κι εμεί. Ε, είναι τελείω διαφορετικό και από τη δική μου προσωπική εμπειρία να. Όταν ήμουν στις ασφάλειε, να μιλά για ατυχήματα ε, ε, εργαζομένων, για ασφάλειε ζωής, για ασφάλειε ενυπόθηκων κατοικιών, ε, αστικέ ευθύνε. Και τελείω διαφορετικό το να ασχολείσαι με τον άνθρωπο, αλλά σαν άνθρωπο. Ουσιαστικά γνωρίζουμε κόσμο, μας λένε εμπειρίες, ε, έχει να κάνει... Ε, ο καθένα χρειάζεται κάτι διαφορετικό. Κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται χαλάρωση. Κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται περισσότερο. Θέλουν να ασχοληθούν με την ομορφιά. Κάποιοι κάνουν διακοπέ για αυτό το λόγο. Γι' αυτό ω αυτό. Διότι καλό ή κακό το στρε και η πίεση είναι κάτι που υπάρχει στη ζωή μα. Η εμπειρία το να γυρνά μετά πίσω στην Αγγλία το χειμώνα δεν είναι πολύ όμορφη. Ε είναι διαφορετική. Είναι διαφορετική. Ε, είναι διαφορετική. πραγματικότητα της κάθε κατάσταση, ε, διαφορετική ρυθμή ε, και αυτό γίνεται αυτόματα. Νομίζω ότι το, το πρώτο σοκ το παθαίνει κάποιος να το κάνει την πρώτη φορά. Ναι, ε, να λοιπόν, αφήσει τη χώρα σου, την πραγματικότητά σου και να πας και να αφομοιωθείς σε μια άλλη πραγματικότητα, σε άλλες συνήθειες. Όταν το κάνεις αυτό μια φορά, όλα τα υπόλοιπα γίνονται αυτόματα μετά και είναι και πολύ εύκολα. Πόσα χρόνια το κάνεις αυτό, Σοφία, πόσα χρόνια πηγαίνεις στην Ελλάδα και γυρνά, ε, Αυτό ουσιαστικά γίνεται τα τελευταία χρόνια. Ε, γίνεται έτσι την τελευταία πενταετία και θα δούμε. Ο κ. θα δείξει. Άρα, δηλαδή, έχει σκοπό να το συνεχίσεις για να μου λε: Πέντε χρόνια είναι αρκετά. Είναι αρκετά. Είναι κάτι το οποίο μου αρέσει. Ε, έχω βρει έτσι, το ιδανικό σενάριο για μένα. Και από εκεί και πέρα, δούμε γιατί όχι. Και πώ σε, πώς σε βοηθάει, πώ προσαρμόζεσαι μετά από κάθε αλλαγή. Τι είναι αυτό που κάνει, α σοφία, για να προσαρμοστεί και όταν γυρνά πίσω στην Αγγλία αλλά και όταν πηγαίνει στην Ελλάδα. Εντάξει, νομίζω ότι. Γίνεται τελείω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Τελικά. Γίνεται πολύ αυθόρμητα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μετά από την πρώτη φορά το οποίο συνέβη, το να γυρίσω κάθε φορά για μένα είναι κάτι γνώριμο. Ναι. Είτε γυρνάω από τη μία πλευρά, είτε γυρνάω από την άλλη πλευρά. Εφόσον είναι κάτι γνώριμο, ε, με, τις δικές του, με τη δική του κουλτούρα, με τη δική του φιλοσοφία, με τους δικού μου ανθρώπου, ε, γίνεται, γίνεται αυτόματα. Οπότε δεν, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Θεωρώ ότι για, αν κάποιο το έχει κάνει μία φορά, ε, να αφήσει το περιβάλλον, το, έτσι, το, το safety net που το οποίο έχουμε όλοι και το comfort zone μα και να μπούμε σε μια άλλη διαδικασία ζωής, είναι κάτι που γίνεται πολύ αυτόματα. Όταν κάποιος, επειδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη στήριξη στο κομμάτι ουσιαστικά στη μετάβαση στην Ελλάδα, επειδή έχει τον υπεύθυνό σου, έχει τον μανάτζερ σου σε όποια θέση και αν βρίσκεσαι, γνωρίζεις ποιος πρόκειται από πριν, υπάρχει μια εικόνα και μια ιδέα ήδη. Του ακριβώ θα κάνει, ε, διότι είναι μετάδοση και ξενοδοχειακή κουλτούρα, έχει να κάνει και με το Wellness, έχει να κάνει και με τον άνθρωπο, είναι δηλαδή ένα κλάδο από μόνο του και μια φιλοσοφία από μόνη τη. Ε, τι έχει να συμβουλέψει όλε αυτέ τώρα που μα βλέπουν και σκέφτονται να κάνουν αυτό το βήμα και να αφήσουν τη δουλειά του, είναι συνήθω στα ξενοδοχειακά, στην εστίαση και θέλουν να, να παρακολουθήσουμε. 6-7 μήνες το χρόνο, να μείνουν σε πεντάστερα ξενοδοχεία με, πληρωμένα τα, με πληρωμένη την, το, το, σπίτι τους και να δουλέψουν σκληρά. Τι, τι έχεις να τους προτείνει και να τους συμβουλέψεις. Ε, να τους συμβουλέψεις. Καταρχάς, ε, σε ό,τι έχει να κάνει το κομμάτι της εταιρεία είναι ότι δεν, έχουν κάτι, δεν υπάρχει κάποιος, φόβο. φόβος. Ε, επειδή η συγκεκριμένη εταιρεία έχει εδραιωθεί στο, κλάδο του Wellness, ε, και αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματά τη, από τι βραβεύσει τη, διότι βραβεύεται κάθε χρόνο στο World Luxury Power. Έχουμε βραβευτεί και εμεί. Ουσιαστικά το αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα τη εταιρεία και το κύριο τη εταιρεία φαίνεται από μόνο του. Και Θα συνεργαστούμε μια εταιρεία η οποία. που έχετε ναι. πάρει. Έχουμε, υπάρχουν πάρα πολλέ βραβεύσει και όλα αυτά έτσι και αλλιώ φαίνονται. Από εκεί και πέρα, ένα σημαντικό κομμάτι είναι το ότι ε, όταν θα δουλέψει κάποιο σε ένα ξενοδοχείο, ε, υπάρχει έτσι μια πολυπολιτισμικότητα και ουσιαστικά στο κομμάτι του management και, στο, και του manager, ουσιαστικά είναι η διαχείριση διαφορετικών ανθρώπων, διαφορετικών κουλτουρών και διαφορετικών φυσιολο, φυσιολο φιλοσοφιών. Που όταν ε, μπορέσει να κάνει διαχείριση τόσων διαφορετικών ανθρώπων, να γνωρίζει τόσου διαφορετικού ανθρώπου σε συμπιεσμένο χρόνο, είναι μια επαγγελματική εμπειρία από μόνη τη, η οποία σε κουβαλάει. Όπου και αν πα, ό,τι και είναι αν κάνει. στην Αγγλία ουσιαστικά, που είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ διαφορετικά έθνη και είναι πολιτισμικό έτσι. Ε, ναι, είναι πολύ πολιτισμικό. Απλά είναι ακόμη πιο έντονο όλο αυτό, γιατί είναι και πάρα πολλοί ο κόσμο με τον οποίο αλληλεπιδρά. Ε, από όλον τον κόσμο. Δηλαδή, σε όποιο κομμάτι τη Ελλάδα έχει δουλέψει. Αν, αν έχει κάποιο ενδιασμό ε, και το σκέφτεται να έρθει, να μην έρθει, έχει να του πει κάτι σε όλου αυτού που μα βλέπουν τώρα, του φίλου και, αυ... και τι φίλε. Ναι, ε, θεωρώ ότι είναι ό,τι προείπα. Για μένα το ότι η διαχείριση τόσο διαφορετικών ε, ανθρώπων ήταν πάντα ε, κάτι πολύ σημαντικό και κάτι το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ ε, στη συνέχεια της ζωής μου γενικότερα και σαν άνθρωπος και σαν επαγγελματίας. Ε, Επίση, το χρονικό διάστημα δέσμευση, εφόσον μιλάμε για εποχιακή δουλειά, δεν είναι τόσο μεγάλο για κάποιον ο οποίο μπορεί να θέλει να κάνει κάτι καινούριο, είτε να εξελιχθεί, αν βρίσκεται ήδη στον κλάδο του, είτε να γνωρίσει ένα καινούριο κλάδο. Το οποίο βοηθάει στο να συνεχίσει να εξελιχθεί ή να κάνει κάτι άλλο στη ζωή σου, το θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν έχεις έχει μια δέσμευση δύο-τριών χρόνων. Είναι εποχιακή δουλειά και από εκεί και πέρα. Αν, αν κάποιο θέλει, μπορεί να νιώθει και μια ασφάλεια ότι μπορεί να συνεχίσει διότι έχει υπάρχει δυνατότητα τη χειμερινή εργασία. Ε, μπορεί να εποχεια... μιλάμε για εποχή. Μου έλεγε ότι είναι εποχιακή δουλειά. Τι είναι αυτό το διαφορετικό τη εποχιακή δουλειά στην ΣΠΑ σε σχέση με κάποιον άλλον, Είναι αυτό που είπε ότι υπάρχει και η χειμερινή εργασία. Είναι και ναι, άλλο. Ναι. Επειδή τα κέντρα είναι πάρα πολλά, υπάρχουν κέντρα ουσιαστικά και στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, στην Κύπρο και στον Πάνσκο, τα οποία δουλεύουν, δουλεύουν κανονικά όλο το χρόνο, το δεκάμινο. Οπότε μπορεί κάποιο, αν θέλει, είτε να μεταβεί σε αυτά τα κέντρα, είτε να βρίσκεται εξ αρχή σε αυτά τα κέντρα. Θέλω να πω ότι μπορεί κάποιο να μην θέλει να κάνει αυτό το βήμα για αυτή τη, για αυτή τη χρονική περίοδο, ή μπορεί να θέλει να δει ε, ουσιαστικά αυτόν τον κλάδο, να τον επεξεργαστεί και να μπορέσει να συνεχίσει ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Σημαντικό να ξέρει ότι μπορεί ναι. να τελειώσει το εξάμεινο να μπορεί να δουλέψει και το χειμώνα σε μια άλλη χώρα. Ε? Όχι στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία, όπω είπε. Ναι, είτε στη Βουλγαρία είτε απλά να μεταβείς στα κέντρα τα οποία μπορούν να δουλέψουν το δεκάμινο εξ αρχή. Τέλεια. Νομίζω στο κομμάτι το δικό σου είναι φοβερό να έχει επιλογέ να μπορεί να ζει επίσημα ας πούμε, και σε δύο χώρε. Δηλαδή, ναι. <laughs> Δεν ξέρω, Σοφία, αν έχει κάτι άλλο να πούμε. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα και έχει λύσει τι απορίε όλων των τηλεθεατών που βλέπουν <laughs> εδώ στην εκπομπή ε, αν, αν, υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλει να μοιραστεί. Κάτι άλλο που θα ήθελα να μοιραστώ. Όχι. Ε, το μόνο κομμάτι που έχω να μοιραστώ είναι ότι το wellness ουσιαστικά και για μένα το κομμάτι το οποίο με κράτησε είναι αυτό που είπαμε. Ήταν, το κομμάτι της, είναι ένα πολύ επικοινωνιακό επάγγελμα. Ε, είναι ένα επάγγελμα το οποίο είναι πολύ ανθρωποκεντρικό, ε, μου άρεσε η επικοινωνία με τον κόσμο, μου άρεσε το γεγονός ότι γνώριζα χωρίς πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους που μου έχουν δώσει πολλά διαφορετικά μαθήματα και πολλέ διαφορετικέ ιστορίε. η σχέση με τον τουρισμό είναι, κάτι, είναι πολύ όμορφο, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται για μία εβδομάδα στο ξενοδοχείο και όμω υπάρχει μία απίστευτη επικοινωνία και υπάρχει ακόμα και μία απίστευτη επικοινωνία, ακόμα και αν δεν μιλά την ίδια τη γλώσσα των ανθρώπων. Ε, είναι κάτι που γίνεται πολύ αυτόματα, ε, είναι και οι ίδιοι οι άνθρωποι θέλουν να επικοινωνήσουν, μπο γιατί δεν μπορεί να μιλάς όλες τις γλώσσες, ε, είναι λογικό. Ε, και όμως υπάρχει επικοινωνία ε, και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Ε, μπορεί να πάρει πολύ μεγάλη αγάπη από τον κόσμο όταν βρίσκεται σε διακοπές. Ε, και είναι ένα πολύ όμορφο συνέστημα στο τέλος. Στο τέλος νομίζω στην καλύτερη του φάση, στην καλύτερη φάση της χρονιάς οπότε... <laughs> Ε, ναι, είναι, άνθρωποι που έχουν πάει να κάνουν διακοπέ ε, και ο χώρος ο οποίος έρχονται να χαλαρώσουν και να ηρεμήσουν είναι το σπα. Είναι, είναι, πολύ όμορφο. Αυτό δεν έχω να πω κάτι ε, άλλο. ευχαριστούμε πάρα πολύ και να τα ξαναπούμε πάλι και του χρόνου, δεν έχει εποχή, να μας πεις την εμπειρία σου πώς ήταν η τελευταία χρόνια. και γιατί όχι να έρθουν και άλλα άτομα που θα δουλέψουν σε κάτι αντίστοιχο στην Αγία ΣΠΑ στην εκπομπή, να μοιραστούν τις εμπειρίες τη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κι εγώ, κι εγώ. Γεια, χάρηκα. Φίλες και φίλοι, ακόμα ένα Greek Stories έφτασε εδώ στο τέλος του. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα, ίδια ώρα, ίδιο κανάλι. Καληνύχτα.